Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα με τα χαλάζια που αρχίζουν να πέφτουν ξαφνικά, χαλάζια σε μέγεθος πορτοκαλιού κλπ, είναι σίγουρο ότι εκτός από πολλά μπαρμπρίζ σε αυτοκίνητα θα σπάσουν και πολλοί ηλιακοί. Και επειδή το να αλλάξεις το τζάμι σε ένα ηλιακό έχει αρκετή φασαρία, εκτός από το 40-50 που θα σας πάρουν για το υλικό, για το τζάμι, είναι και τα έξοδα του μεροκάματου. Είναι η φασαρία πότε θα έρθει ο μάστορας για να φτιάξει τον ηλιακό. Είναι όλα αυτά που συμβαίνουν όταν δημιουργείται ένα πρόβλημα σημαντικό και απαιτούνται τεχνίτες για να το φτιάξουν. Αποφάσισα λοιπόν να θωρακίσω λίγο τον ηλιακό μου βάζοντας αυτό το σύρμα, το πλέγμα που μπορείτε να βρείτε στα καταστήματα σιδηρικών. Υπήρχε και ένα πιο ισχυρό, αλλά ήταν πολύ κοντό και θα έπρεπε να κάνω πολύ φασαρία. Προτίμησα αυτό. Είναι αρκετά γερό ώστε να σπάσει την ορμή μιας μεγάλης κοτρώνας από πάγο που θα τύχει να πέσει. Η μέθοδος που χρησιμοποίησα ήταν πολύ απλή. Αν θέλετε να την αντιγράψετε, πήρα το κατάλληλο κομμάτι πλέγματος. Σε στρατηγικά σημεία το έδεσα από πάνω με σύρμα από τη μια άκρη μέχρι την άλλη, ώστε να μην υποχωρεί προς τα πίσω. Το έδεσα σε 4 σημεία και μετά από την πίσω μεριά έβαλα σύρμα. Βάζεις διπλό σύρμα, το δένεις και μετά αρχίζεις και το τυλίγεις με, δεν έχω τώρα πρόχειρη, με ένα σιδεράκι ανάμεσα στα δύο σύρματα, αρχίζεις και τυλίγεις, τα σύρματα τυλίγονται και σφίγγουν. Έτσι έχει δημιουργηθεί ένα αρκετά σταθερό πλαίσιο. Στις άκρες και στη μέση έχω κάνει ένα τσάκισμα για να δημιουργηθεί μια υποτυπώδης γωνία που αυξάνει την δύναμη του υλικού. Το υλικό βουλιάζει δυσκολότερα. Και τώρα καλού κακού θα βάλω από πάνω ένα λεπτότερο πλέγμα, αυτό εδώ, για να αποκλείσω την περίπτωση ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι πάγου να περάσει κατευθείαν μέσα από την τρύπα. Είναι προφανές ότι τα περισσότερα θα χτυπήσουν στο σύρμα και θα χάσουν την δύναμή τους, αλλά αν κάποιο περάσει ακριβώς μέσα από την τρύπα υπάρχει μια πιθανότητα να σπάσει το τζάμι του ηλιακού. Οπότε θα συμπληρώσω από πάνω αυτό το κοτετσόσυρμα για να γλιτώσω και από αυτή την περίπτωση. Όλα τα υλικά μου κόστησαν 15 ευρώ συν αυτή την κουλούρα σύρματος που τελικά δεν τη χρησιμοποίησα γιατί μου έφτασε το παλιό. Οπότε το πολύ πολύ να λογαριάζεται 15 ευρώ για αυτή τη δουλειά και περίπου μία ώρα να κάνετε την κατασκευή. Και θα κάνω και μία μικρή δοκιμή. Πετάω αυτή την πέτρα. Υποθέτω ότι αυτή η πέτρα αντιπροσωπεύει ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι πάγου σε αρκετή ταχύτητα. Όπως βλέπετε, αντέχει, έχει μια μικρή παραμόρφωση, αλλά υποθέτω ότι κανένας σας δεν θα πάρει αυτή την πέτρα να την πετάξει έτσι πάνω στο τζάμι του ηλιακού. Θα τελειώσω την κατασκευή και θα σας τη δείξω ολόκληρη.
Η κατασκευή έχει τελειώσει. Το δεύτερο σύρμα δεν χρειάζεται πολλά για να τοποθετηθεί. Το βάζετε από πάνω από το πλέγμα. Πιάνετε λίγο μια άκρη, την τυλίγετε έτσι και είναι αρκετό. Μερικές άκρες αρκούν. Δεν μπορείτε να φύγει με τον αέρα, δεν μπορείτε να μετακινηθεί, δεν μπορείτε να πάθει τίποτα. Τώρα μπορώ να πω ότι είμαι απόλυτα σίγουρος ότι το τζάμι μου δεν θα ξανασπάσει. Με την περίπτωση βέβαια ότι θα πέσουν από πάνω μπάλες ποδοσφαίρου για γαλάζι, οπότε φυσικά θα δημιουργηθούν πολύ περισσότερες ζημιές από ένα απλό τζάμι που θα σπάσει. Εάν έχετε ηλιακό, μπορείτε να εφαρμόσετε αυτή τη μέθοδο. Μία πιο καλή περίπτωση θα ήταν αν έμπαιναν μερικά στηρίγματα με οριζόντια σίδερα και από πάνω το πλέγμα, θα άντυχε πολύ περισσότερο τις κρούσεις, αλλά είναι μια αρκετά περίπλοκη κατασκευή αυτή, αρκετά βαριά, θα χρειαστεί αρκετά περισσότερα έξοδα και τελικά δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο, γιατί ακόμα και αυτό το ελαφρό πλέγμα θα προφυλάξει τον ηλιακό από τα άμεσα χτυπήματα. Ας ελπίσω ότι δεν πρόκειται να βοηθήσει η φύση να επιβεβαιώσω την ανθεκτικότητα της κατασκευής μου και ότι δεν θα ξαναπέσουν πια τέτοια τεράστια χαλάζια όπως έπεσαν πριν κάτι μήνες. Εάν θέλετε, προσπαθήστε να φτιάξετε αυτή την κατασκευή, είναι πανεύκολη. Καλή σας επιτυχία!